Λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουν ταξικά συνδικάτα και τα μέλη του ΠΑΜΕ. Μάλιστα, σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθεί εδώ και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η μέρα γενικής απεργιακής κινητοποίησης, καθώς έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ. Μάλιστα, υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν την απεργία, όπως οι υπάλληλοι λιμανιών, οι ναυτεργάτες, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι υπάλληλοι του ΕΣΥ, οι φαρμακοποιοί της Αττικής, οι εφοριακοί, οι τραπεζοϊκοί υπάλληλοι, οι δικαστικοί, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ΣΟΤΑ, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Να σας αναφέρουμε λοιπόν ότι θα είναι κλειστό σήμερα ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, ενώ να σας πούμε και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα για όλους όσους θέλουν να κινηθούν στο κέντρο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΟΣΕ, ο προαστιακός και τα τρόλι, οι εργαζόμενοι εκεί θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Μάλιστα, η απεργία στον ΟΣΕ επηρεάζει και το μετρό στο τμήμα Δουκής Πλακετίας Αεροδρόμιο, όπου σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν δρόμο. Κανονικά θα κινηθεί σήμερα το μετρό και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Μάλιστα, να σας αναφέρουμε ότι από τώρα, από τις 10 η ώρα μέχρι και το πέρας των κινητοποιήσεων, ο σταθμός του μετρό στην πλατεία Συντάγματος θα παραμείνει κλειστός. Ενώ να σας πούμε ότι τα λεωφορεία θα κινηθούν σήμερα κανονικά από τις 9 η ώρα το πρωί, Άννα, μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που βρισκόμαστε, που είναι του ΠΑΜΕ, ξεκινάει τώρα στην Ομόνοια, ενώ στις 11 η ώρα θα ξεκινήσει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς τη Βουλή. Ενώ θα ήταν να αποφύγουν οι οδηγοί το κέντρο για σήμερα. Για να πάμε εμείς στην πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Τσελίκας. Δημήτρη, παραμένουμε συνδεδεμένοι μαζί σου. Έλα, Γιώργο, να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα. Καλημέρα, στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις 11 το ραντεβού των συνδικάτων εκεί. Ακριβώς. Ακόμα ετοιμασίες κάνουμε, όπως βλέπετε έχει στηθεί εξέδρα, μικροφωνικοί κάνουν πρόβες, ακόμα δεν μαζεύτηκε κόσμος, όπως είπες σε περίπου μία ώρα θα μαζευθούν, κυκλοφορία στους δρόμους κανονικά διεξάγεται, κόσμο έχει Αθήνα παρόλο που υποτίθεται ότι είναι σε κλειό και το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας, παρόλα αυτά ο κόσμος έχει κατέβει κάτω στο κέντρο της Αθήνας για δουλειές προφανώς, για βόλτα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η εξέδρα είναι έτοιμη από πολύ νωρίς το πρωί. Πρόβες γίνονται. Αναμένουμε λοιπόν σε περίπου μία ώρα να συγκεντρωθούν εδώ και τα σωματεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ. 11 η ώρα λοιπόν το ραντεβού στην πλατεία Κλαθμόνο.